Καλησπέρα σα κυρίε και κύριοι. Είναι η μεσημβρινή σα ενημέρωση από το One Channel. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλου. Κραστ τεστ για τον ΣΥΡΙΖΑ, η σημερινή πολιτική γραμματεία. Αναταραχή προκάλεσαν οι σαρωτικέ αλλαγέ που πρότεινε ο Στέφανο Κασελάκη. Τι λένε κορυφαία στελέχη για την αλλαγή του ονόματο. Πώ αντιδρούν στο θέμα του κόφτη των βουλευτών μετά την τρίτη θητεία. Εξηγήσει αναμένεται να δώσει στην Επίτροπη Δεοντολογία ο Χρήστο Σπίρτζη το απόγευμα. Νέο μακελιό σε σχολείο στη ΣΥΠΑ. 14χρονο μαθητή μπήκε οπλισμένο σαν στην ώρα του μαθήματο και πυροβολούσε εν ψυχρό οι μαθητέ και δασκάλου. Πανικόβλητα τα παιδιά έτρεχαν να σωθούν. Ο δράστης είχε απασχολήσει πριν ένα χρόνο το FBI για διαδικτυακέ απειλέ και είχε αφαιθεί ελεύθερο. Σαρωτικό ανασχηματισμό κάνει ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην κυβέρνησή του. Τι επιδιώκει ο Ουκρανό πρόεδρο την ώρα που ο Βλαντιμίρ Πούτιν απειλεί ξανά με πυρηνικά. Κύμα οργή για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου από το λαό του Ισραήλ. Δέχεται έντονε διπλωματικέ πιέσει να αποδεχτεί τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρό και επιστροφή των ομήρων. Τον απόϊχο των προτάσεων του Στέφανου Κασελάκη, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και αλλαγή του ονόματο του ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει αυτή την ώρα η Πολιτική Γραμματεία εν ώψη τη κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου. Κορυφαία στελέχη περνούν στην αντεπίθεση, αμφισβητώντα ανοιχτά τι αλλαγέ που προτείνει ο Πρόεδρο. Ο Χρήστο Πίρτζη, στο μεταξύ, αναμένεται να παρουσιαστεί για να δώσει εξηγήσει στην Επιτροπή Δεοντολογία, που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα. Σαν βόμβα έπεσαν στο ΣΥΡΙΖΑ οι αλλαγέ που πρότεινε ο Στέφανο Κασελάκη για το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κ. Κασελάκη άρχισε το ξεθεμελίωμα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ από το όνομα, προτείνοντα το συνασπισμό σύγχρονη αριστερά. Δεν πρέπει αυτό το θέμα να είναι το θέμα το οποίο θα υπερισχύσει στο δημόσιο διάλογο για το αν θα πάμε εκεί ή θα πάμε αλλού. Υπάρχουν σοβαρέ καταστατικέ αλλαγέ που πρέπει να γίνουν για να ολοκληρώσουμε το μετασχηματισμό μα. Προτάσει οι οποίε ε, ουσιαστικά ρευστοποιούν το κόμμα, αυτέ που έγιναν χθε όλε. Uh, οι οποίε οδηγούν σε ένα απολύτω αρχηγοκεντρικό προσωποπαγέ κόμμα. Mm. Ούτε οργανώσει μελών θα υπάρχουν, mm. λέσχες mm. θα υπάρχουν. Τέτοι, περί τέτοιου είδου προτάσεων mm. μιλάμε. Η εισήγηση Κασελάκη ρίχνει λάδι στη φωτιά τη οκοματική αμφισβήτηση. Ο Παύλο Πολάκη βλέπει πίσω από τι καταστατικέ αλλαγέ να κρύβεται το πολιτικό σχέδιο Κασελάκη και ο έλεγχο του κόμματο. Δεν έχει το όνομα τη χάρη. Το ξεκάθαρο πρόγραμμα την έχει. Οι οργανωτικέ αλλαγέ εξυπηρετούν την υλοποίηση του πολιτικού σχεδίου αλλαγή που επαγγέλλεσαι. Όχι τον έλεγχο του μηχανισμού που θε να επιβάλλει. Πειρά κατά πάντων και κυρίω κατά τη ηγεσία εξαπέλει ο ευρωβουλευτή Κώστα Σαρβανίτη, καλώντα τα στελέχη που απαξιών το ΣΥΡΙΖΑ να τον αφήσουν ήσυχο, όπω είπε. Την κύρια ευθύνη την έχει αδιαπραγμάτευτα Ηγεσία. Με ιδιωτική και προσωπική ατζέντα, συνεχιζόμενε αλλαγέ στρατηγική με τη δημιουργία εσωτερικών εχθρών, προκαλώντα μείζον θέμα στην πολιτική και κοινοβουλευτική δράση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι προσωπική επιχείρηση και δεν έχει ιδιοκτήτη. Οι 87 σκληραίνουν ακόμη περισσότερο τη στάση του απέναντι στην ηγεσία, η οποία ξεδιπλώνει ένα χρόνο μετά το πραγματικό τη σχέδιο και αυτό είναι ένα ακόμη λόγο για προσφυγή στι κάλπε, όπω σημειώνουν. Τώρα ξεδιλεί και μια ατζέντα. Με αυτή την ατζέντα θα πρέπει να κρυφθεί, ξέρετε. Για προσωπική πέρυσι, ατζέντα, λέτε. Διότι πέρυσι έγιναν εκλογέ, δεν έχουν ξετυλιχθεί όλα αυτά. Συρρυκνώνεται διαρκώ το κόμμα. Συρρυκνώνεται διαρκώ η κοινοβουλευτική ομάδα. Διχάζεται οριζοντίω mm -hmm. και καθέτω το κόμμα μέχρι και την τελευταία οργάνωση. Ο Χρήστο Πύργη φαίνεται να αψηφά το τελεσίγραφο του Πειθαρχικού και συνεχίζει τη σκληρή κριτική στον Στέφανο Κασελάκη, καταγγέλλοντα τον ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα που στηρίζουν τον Κυριακό Μητσοτάκη. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα που στηρίζουν τον Κυριακό Μητσοτάκη ε, και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτά τα συμφέροντα θέλουν μια ανύπαρκτη αντιπολίτευση. Με αυτά που κάνει, εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό συγκεκριμένων συμφερόντων που στηρίζουν τον Κυριακό Μητσοτάκη. Στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμά, τώρα η Ισλαμική Οργάνωση δημοσιοποιεί καθημερινά βίντεο με κάθε έναν από του έξι ομήρου, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί σε υπόγεια σύραγγα στη Γάζα. Οι νεαροί κατηγορούν τον Νετανιάχου πω του είχε εγκαταλείψει στη μοίρα του, ενώ στο Ισραήλ χιλιάδε διαδηλωτέ βγήκαν στου δρόμου για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνη άσκησε δίωξη για τρομοκρατικέ ενέργειε εναντίον έξι στελεχών τη Χαμά, κατηγορώντα στην οργάνωση ότι έχει δολοφονήσει και τραυματίσει χιλιάδες πολίτες ανάμεσά τους και δεκάδες Αμερικανούς. Για δεύτερη συνεχή ημέρα ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν Ουκρανική πόλη μετά το θάνατο περισσότερων από 50 ανθρώπων από διπλό ρωσικό πύραυλικό χτύπημα στα κεντρικά της Ουκρανίας. Ένα νέο μπαράζ στην πόλη Λβίβ στα δυτικά στέρισε τη ζωή από ακόμη 7. Ρωσικός πύραυλος χτυπά το κέντρο του Λβύβ. Ο ρωσικό στρατό εξαπέλυσε τα χαράματα μπαράζ πυράβλων και ρουκετών εναντίον τη πόλη τη Δυτικής Ουκρανία. Χτυπήθηκαν πολυκατοικίε, δύο σχολεία και δύο νοσοκομεία, λένε οι Ουκρανικέ Αρχέ. Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, πάνω από 60 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στα θύματα, μία μητέρα και οι τρει κόρε τη. Ο σύζυγο και πατέρα αδυνατεί να το πιστέψει. Дуже великі руйнування, більше 70 будинків по місту. Це все є історична спадщина. Λίγε ώρε νωρίτερα, ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν στρατιωτική σχολή στην Πολτάβα τη κεντρική Ουκρανία. Τουλάχιστον 53 άνθρωποι, οι περισσότεροι στρατιωτικοί, σκοτώθηκαν. 298 είναι οι τραυματίε. σε Από το Βλαδιβοστόκ τη Ρωσική Αποανατολή, ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών έστειλε μήνυμα προ την Ουάσιγκτον να μην παραδώσει πυράβλου με βεληνικέ που φτάνει τα 900 χιλιόμετρα στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, μέλη τη Ουκρανική κυβέρνηση, ανάμεσα του ο Υπουργό Αμυντική Βιομηχανία καθώ και ο Υπουργό Εξωτερικών Δημήτρη Κουλέμπα, υπέβαλαν τι παρετήσει του, με τον πρόεδρο Ζελένσκι να κάνει λόγο για ανάγκη αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Δύο αγόρια, ο 9χρονο Ιβάν και ο 5χρονο Βλαντίμυρ, Φέρονται να είναι τα παιδιά του Ρώσου Προέδρου Πούτιν με την άλλοτε πρωταθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής Αλίνα Καμπάγεβα σύμφωνα με έρευνα Ρώσων ανεξάρτητων δημοσιογράφων. Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις, τα παιδιά γεννήθηκαν σε κλινική της Ελβετίας και ζουν σε συνθήκες απόλυτης απομόνωσης και ασφάλειας στο παλάτι του πατέρα τους στο Βαλτάι ανάμεσα στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Για τη μόρφωσή τους φροντίζουν καθηγητές από τη Ρωσία και το εξωτερικό. Έχουν τα δικά τους αυτοκίνητα και συναντούν σπάνια άλλα παιδιά της ηλικίας τους. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί έξω από το κέντρο τεκμηρίωση για τον ναζισμό και πολύ κοντά στο προξενείο του Ισραήλ, στο Μόναχο, όταν ακούστηκε σειρά πυροβολισμών. Όπω αναφέρουν γερμανικά μέσα, η αστυνομία εντόπισε και εξουδετέρωσε έναν ύποπτο, ενώ παραμένει ασαφέ αν το περιστατικό σχετίζεται με τρομοκρατία. Να θυμίσουμε πάντω ότι σήμερα είναι η επέτειο τη τρομοκρατική επίθεση του 1972, που είχε ω αποτέλεσμα το θάνατο 11 Ισραηλινών αθλητών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων στο Μόναχο. Είναι τώρα κοντά μα η συνάδελφο δημοσιογράφο διεθνολόγο Μαριλίζα Αναστασοπούλου για να δούμε μαζί τι διεθνεί εξελίξει. Καλησπέρα, Μαριλίζα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα ήθελα, Μαριλίζα, να ξεκινήσουμε από την Ουκρανία, να δούμε λίγο εκεί τι συμβαίνει. Ο πόλεμο συνεχίζεται σφοδρά και από τι δύο πλευρέ. Ωστόσο, είδαμε και στο ρεπορτάζ ότι ο Ζελένσκι έχει προχωρήσει σε ανασχηματισμό. Τι προσπαθεί να πετύχει αυτή τη στιγμή. Ναι, υπάρχουν κάποιες αρκετά μεγάλες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα στην Ουκρανία, όπου δεν είναι Απολύτω ξεκάθαρο τι θέλει να πετύχει. Ο ίδιο δήλωσε ότι χρειάζεται μια νέα ενέργεια. Είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο του πολέμου, γιατί α, η Ουκρανία, αυτή τη στιγμή, δεν έχει επαρκή στήριξη από του Ευρωπαίου, α πούμε, από τη Γερμανία και από τη Γαλλία για μια σειρά από λόγου. Υπάρχει ο φόβο τη Αμερική ε, και θέλει ο Ζελένσκι να δείξει ότι φτιάχνει ένα νέο σχήμα με νέα ενέργεια, για, και με αυτό θα πάει α, μέσα στι επόμενε εβδομάδε στην Αμερική, στον Biden, να παρουσιάσει ένα νικηφόρο, όπω έχει ο ίδιο σχέδιο για να προχωρήσει ο πόλεμο. Υπάρχει αρκετά μεγάλη κριτική ω προ την αλλαγή αυτού του σχήματο ότι επί δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο νόημα και ότι αλλάζουν άνθρωποι που έχουν εμπειρία σε μία δύσκολη περίοδο, ε, μένει να δούμε πού θα καταλήξει αυτό, αλλά επί της ουσίας δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Mm -hmm. Σημασία έχει ο χρονισμός του ανασχηματισμού και όχι ο ίδιος ο ανασχηματισμός. Πάντως Μαρλίζα, σήμερα διαβάσαμε και ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν απειλεί ξανά με πυρηνικά. Βρίσκεται στο Ανατολικό Οικονομικό Φόρουμ και είπε στην ουσία ότι αν βάλουν μπρο τα πυρηνικά τότε να δούμε τι θα γίνει. Πράγματι, αυτό είναι στο ευρύτερο πλαίσιο, όπω έλεγα, για το χρονισμό, ότι εδώ και ένα μήνα έχει αρχίσει και υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση από την πλευρά τη Ρωσία και από τη Ουκρανία, ξεκινώντα με την Ουκρανία που μπήκε σε ρωσικό έδαφο το κουρς, πριν ένα μήνα, το οποίο δεν είναι Τρομερά σημαντικό όσο αφορά την, την, την πορεία του πολέμου, γιατί είναι μία μικρή α, περιοχή. Αλλά είναι πολύ σημαντικό α, συμβολικά για τον ίδιο τον Πούτιν ότι μπήκαν οι Ουκρανοί στη χώρα του, δηλαδή αντιστράφηκαν οι όροι. Από εκεί έχουμε δει κάποιε έντονε κινήσει που αναφέρατε και στο ρεπορτάζ α, με του 50 νεκρού προχθέ και χθε στη ΛΥΠ. Και βεβαίω τα πυρηνικά που ανέφερε, που ουσιαστικά η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα αναθεωρήσει το πρωτόκολλο των πυρηνικών. Δηλαδή, σε ποια, σε ποια περίπτωση θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά, περί αυτού πρόκειται. Αυτή τη στιγμή, το πρωτόκολλο του ρωσικό λέει ότι θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά σε περίπτωση που κάποια άλλη χώρα χρησιμοποιήσει πυρηνικά. ή υπάρξει απειλή σοβαρή για την ίδια την ύπαρξη τη Ρωσία. Και τι λέει ο Πούτιν, ότι οι δυτικοί σύμμαχοι. Βοηθάνε πάρα πολύ την Ουκρανία να μπει στα δικά της εδάφη με αφορμή το Κουρκ. Άρα πρέπει να αλλάξουμε το πρωτόκολλο. Δεν ξαναμπαίνει αυτή η συζήτηση υπομορφή τρόμου ουσιαστικά mm -hmm. για τους δυτικούς να σταματήσουν να βοηθάνε την Ουκρανία. Ναι και όπως φαίνεται Μαριλίζα δεν υπάρχει και περιθώριο για περαιτέρω διπλωματική παρέμβαση και από την άλλη μεριά του Ατλαντικού έρχεται και ο Ντόναλτ Τραμπ ο οποίος για πολλωστή φορά λέει ότι έχει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Έτσι το λέω αυτό μπαίνοντας σιγά σιγά και στο κόμμα των Αμερικανικών εκλογών για να δούμε πώς και αυτές επηρεάζουν την κατάσταση. Ναι, κατά τη γνώμη μου έχει απόλυτο δίκιο. Ουσιαστικά οι αμερικανικέ εκλογέ είναι που επηρεάζουν απολύτω το τι συμβαίνει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Γιατί ο Πούτιν από την πρώτη μέρα πόνταρε στην εξασθένιση τη δυτική βοήθεια. Εάν ο Τραμπ εκλεγεί, και έχει πει όντω ότι έχει σχέδιο για να λήξει ο πόλεμο. Ποιο είναι το σχέδιο επί ουσία, ότι θα πιέσει την Ουκρανία, απειλώντα ότι θα σταματήσει να δίνει βοήθεια και ταυτόχρονα θα συνομιλήσει με τη Ρωσία, να βρουν μια λύση. Μια λύση όμω βάσει πιανού, βάση του τι συμβαίνει επί του εδάφου. Επί του εδάφου, αυτή τη στιγμή η Ρωσία έχει καταλάβει το 18% τη Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου, των, των, εδαφών. Mm. Άρα, ε, τρέμει η Ουκρανία ότι σε περίπτωση νίκη Τραμπ θα του πιέσουν να αποδεχτούν να παραδώσουν κάποια από τα εδάφη του. Γι' αυτό και προσπαθούν να γίνουν και οι ίδιοι πιο επιθετικοί και να μπουν στη Ρωσία για να πούνε: Θα παραχωρήσουμε το κομμάτι στη Ρωσία, αφήστε τα δικά μα, κάπω έτσι. Ε, αλλά ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή σε αυτό τον πόλεμο έχει να κάνει ακριβώ με το φόβο αλλαγή ηγεσία στην Αμερική. Τώρα, μια και το είπε αυτό, Μαριλίζα, μια και το έπιασε στο κόμμα τη αλλαγή ηγεσία, πώ εξελίσσεται η αναμέτρηση μεταξύ τη Κάμαλα Χάρη και του Ντόναλτ Τραμπ. Διάβασα μάλιστα ότι η ΥΠΑ αναμένεται να κατηγορήσουν τη Ρωσία πάλι για επηρεασμό των εκλογών ναι πράγματι η Ρωσία διαχρονικά και το 16 είναι γνωστό και το 20 και τώρα με τα διάφορα τρόλ γιατί έχει ειδικά στην Πετρούπολη τεράστιες φάρμες όπως λέγονται με τρόλ με τα social media και τα λοιπά προσπαθεί να επηρεάσει υπέρ του ενός ή του άλλου στις συγκεκριμένη περίπτωση υπέρ του Τραμπ που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να συνοηθούν καλύτερα από ότι με τον Biden καλύτερα ενώντας όρους που τους βολεύουν και η Αμερική αυτό το λέει ευθέως το έλεγε και παλιότερα. Απλά τώρα που οι σχέσει είναι όπω είναι λόγω τη Ουκρανία, μπορούν να βγουν να το πούν έτσι πιο ανοιχτά και κατηγορούν βέβαια ευθέω. Την ίδια ώρα ε, ε, βλέπουμε από το καλοκαίρι που στη θέση του Μπάιντεν υποψήφια είναι πλέον η Κάμα Λαχάρισε. Υπάρχει μια νέα πνοή στου ε, στους δημοκρατικούς ε, η, και ενώ θεωρεί το, το, παιχ, το παιχνίδι χαμένο εισαγωγικά υπέρ του Τραμπ, τώρα βλέπουμε τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ε, να είναι... 50-50, το λέω πολύ χοντρικά, δεν μπορούμε να έχουμε συγκεκριμένο νούμερο, γιατί στην Αμερική, το θυμίζω πάντα, δεν κοιτάμε το συνολικό, το συνολικό δεν έχει ναι, ιδιαίτερη βέβαια. σημασία, κοιτάμε τα έξι κυρίω swing states. Mm -hmm. Σε αυτά τα, τα οι αμφίροπε πολιτείε που πάνε είτε από μία πλευρά είτε από την άλλη. Αυτή τη στιγμή, σε αυτέ τι πολιτείε, σε δύο είναι μπροστά η Κάμα, αλλά σε μία ο Τραμπ, στι άλλε πάνω κάτω τα ίδια. Ε, είναι υπάρχει πολύ μια δυναμική αυτή που αυτή Είναι, είναι να... ανοιχτό. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για του δημοκρατικού από ό,τι ήταν πριν δύο μήνε. Mm -hmm. Αυτό είναι σίγουρο. Πάντω, Μαριλίζα, οι εξέλιξει. Μάλλον, οι αμερικανικέ εκλογέ. Είδαμε πώ επηρεάζουν τι εξέλιξει στην Ουκρανία, αλλά επηρεάζουν και τι εξέλιξει στη Μέση Ανατολή. Α, απόλυτα γιατί έχουμε τον πόλεμο στη Γάζα που συνεχίζεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους δημοκρατικούς όσο μπορούν, εάν μπορούν, να βρεθεί μια λύση και να σταματήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Να θυμίσουμε ότι ο Βάιντεν έχει, έχει δώσει ένα σχέδιο εκεχηρίας που αποτελείται από τρία στάδια. Το έχει προτείνει εδώ και δύο μήνες και πιέζει πάρα πολύ τον Νετανιάχου και τη Χαμάς να το αποδεχτεί. Είναι Τώρα συγχνώμα... αναφέρεται. Και που το... σε yeah, Είναι λίγο πολύ το ίδιο σχέδιο που πάει και έρχεται συνέχεια και ουσιαστικά καμία πλευρά δεν το δέχεται και λίγο πολύ το αλλάζει ο Μπάιντεν προσπαθώντας να, να βρει μια κοινή λύση. Ναι, είναι ακριβώ το ίδιο σχέδιο, η βάση του, εν πάση που έχει κυκλοφορήσει εδώ και δύο μήνε. Και πάνω σε αυτή τη βάση πάει μία πλευρά και η άλλη και λένε λίγο να το κουνήσουμε από εδώ, λίγο να το κουνήσουμε από εκεί. Η ουσία είναι πια ότι κανεί από του δύο δεν θέλει να το υπογράψει για να τα πούν τα πράγματα με το όνομά του. Τι εννοώ, η μεν. Και οι Παλαιστίνοι, αναφέρομαι στου πολίτε και όχι στη Χαμά, και πάρα πολύ στο Ισραήλ. Το είδαμε τώρα και στι αντιδράσει με του έξι ομήρου που δολοφόνησε με απαράδεκτο τρόπο ή η Χαμά για να εκβιάσει α, την κυβέρνηση του Νετανιάχου. Είδαμε ότι βγήκαν στου δρόμου λέγοντα στον Νετανιάχου να δεχτεί την εκεχηρία προκειμένου να επιστρέψουν οι υπόλοιποι περίπου 97, νομίζω, όμοιροι πίσω Σόι. Αυτό θέλουν οι πολίτε. Η Χαμά δεν το θέλει για μια σειρά από λόγου και ο Νετανιάχου λέει ότι το θέλει, αλλά επί ουσία, επειδή είναι πολύ ακραία η συγκυβέρνησή του και δεν συμφωνεί κανεί, βρίσκει διάφορε δικαιολογίε και Στην δεν Ωσία, δηλαδή, πηγαίνει η Μαρλίζα, Ο Νετανιάχου πιέζεται από το εσωτερικό του και δεν, από τη συγκυβέρνηση, όπω λες και εσύ, και δεν μπορεί να αποδεχτεί αυτή τη λύση. Διαφορετικά θα την αποδεχόταν ο Νετανιάχο ο ίδιος ιστορικά αν δούμε από την αρχή της πολιτικής του καριέρας δεν είναι υπέρ καμία συμφωνίας στο Παλαιστινιακό απολύτως καμίας δηλαδή από θέμα αρχής κατά δεύτερον ε, την μέρα που θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος ε, θα, ιστορικά πάντα αυτό γίνεται στο Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με το τι ευθύνε είχε για την εισβολή άρα για τον ίδιο τον Νατανιάχου είναι θέμα πολιτικής επιβίωσης αυτός ο πόλεμος να τελειώσει νικηφόρα σε εισαγωγικά που προτείνεται. Επίσης αυτή τη στιγμή εξαρτάται για να παραμένει στην κυβέρνηση από την πιο ακραία μέχρι στιγμή στην ιστορία του Ισραήλ ομάδα. Είναι αρκετά ακραίοι συντηρητικοί ο Ιταμιμπεντβίρ και τα λοιπά υπερορθόδοξοι που είναι στην κυβέρνηση, οι οποίοι οι θέσει του δεν είναι καθόλου υπέρ κάποια έκαιρα. δηλαδή έχουν πει ότι άμα συμφωνήσει, εμεί θα παραιτηθούμε και θα πέσει από κυβέρνηση. Άρα βλέπουμε το αδιέξοδο. Είναι ξεκάθαρο. Yes. Δεν, δηλαδή, για να το δεχτεί ο Νετανιάχου πρέπει ουσιαστικά να πει ότι θα παραιτηθεί και από την κυβέρνηση. Κάτι το οποίο εγώ δεν βλέπω πώ μπορεί να γίνει. Πάντω, Μαριλή, αυτή τη συμφωνία όπω μα την έχουν έτσι μάθει λέγεται take it or leave it. Δηλαδή είτε το παίρνετε είτε το αφήνετε. Σε περίπτωση λοιπόν που καταλήξουμε στο ότι δεν το παίρνουν και την αφήνουν και οι δύο πλευρά, τουλάχιστον οι του Νετανιάχου, γιατί αυτόν κυρίω πιέζουν οι, Ηνωμένε Πολιτείε αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει, δηλαδή, οι Ηνωμένε Πολιτείε θα στραφούν εναντίον του Ισραήλ, υπάρχει τέτοια περίπτωση, θα διαραγούν οι σχέσει του. Πάρα πολύ δύσκολα οι σχέσει Αμερική-Ισραήλ να διαραγούν, γιατί είναι ιστορικά πάρα πολύ στενέ. Αυτό το οποίο, δηλαδή Πολύ δύσκολα εγώ μπορώ να δω την Αμερική να στρέφεται κατά του Ισραήλ. Έχουμε δει άλλε χώρε όχι να στρέφονται κατά, απλά να περιορίζουν ε, τα όπλα, την παροχή όπλων κτλ. Η Αμερική πάρα πολύ δύσκολα θα το κάνει αυτό. Αυτό που συμβαίνει γίνεται κάτω από το κυβερνητικό επίπεδο δηλαδή άμα δούμε τα στατιστικά στοιχεία βλέπουμε τους νέους Αμερικανούς, τη νεότερη γενιά να στρέφεται κατά του Ισραήλ σε σχέση με παλιότερα δεν λέω σε απόλυτο βαθμό βλέπουμε επειδή να θυμίσουμε ότι είναι μια χώρα μεταναστών σε μεγάλο βαθμό η Αμερική βλέπουμε όλους όσους είναι από τη Μέση Ανατολή στην Αμερική να έχουν θέμα με την κυβέρνησή τους δηλαδή υπάρχουν διαδικασίες σε δεύτερο επίπεδο, οι οποίε θα φανούν σε δεύτερο χρόνο. Όχι, η Αμερική δεν θα εγκαταλείψει το Ισραήλ, θα πιέσει όμω όσο μπορεί να βρεθεί μια λύση. Ειδικά προεκλογικά, να θυμόμαστε ότι είμαστε mm. σε προεκλογική περίοδο και το, το τι συμβαίνει στη Γάζα επηρεάζει πάρα πολύ τους δημοκρατικούς που είναι διχασμένοι αρκετά. Δηλαδή έχουμε κάποιους που είναι υπέρ της Παλαιστίνης και έχουμε και τους πιο μετροπαθείς συντηρητικούς που είναι πιο πολύ υπέρ του Ισραήλ. Οι δημοκρατικοί έχουν το πρόβλημα, οι ρεπουμπλικάνοι του Τραμπ δεν το έχουν γιατί είναι κυρίως υπέρ των Ισραηλινών και δεν είναι σχεδόν κανείς υπέρ mm -hmm. των Παλαιστινίων. Άρα, επίσης έχει να κάνει με τι αμερικανικέ εκλογές, δηλαδή τι θα γίνει μετά. Εάν είναι ο Τραμπ... Θεωρώ θα στηρίξει πολύ πιο ανοιχτά το Ισραήλ και πιο εύκολα. Εάν είναι κάμα, αλλά δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά τη. Πάντω, το είπε λίγο πριν, Μαριλίζα, το ανέφερε. Υπάρχουν χώρε που σκληραίνουν τη στάση του στο Ισραήλ, είτε απαγορεύοντα είτε περιορίζοντα τι πωλήσει όπλων. Για παράδειγμα, η Βρετανία απαγόρευσε πωλήσει όπλων προ το Ισραήλ. Ναι, έβαλε περιορισμού κάποια όπλα, αλλά είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό όχι σε απόλυτο νούμερο, γιατί η Μεγάλη Βρετανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι βασικό προμηθευτή όπλων α, του Ισραήλ, αλλά σε επίπεδο συμβολικό, είναι μια χώρα. Τόσο μεγάλη και ιστορικά σημαντική. Το γεγονό βεβαίω έχει να κάνει με το ότι βγήκε και, και εργατική κυβέρνηση και μπορούν πιο εύκολα από ό,τι συντηρητική. Ε, πράγματι, βάλανε κάποιε απαγορεύσει ε, λέγοντα ότι τα όπλα αυτά χρησιμοποιούνται πλέον. Ε, θεωρούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιούνται για παραβιάσει του διεθνού ανθρωπιστικού δικαίου. Yeah. Άρα, δεν μπορούμε να τα παρέχουμε. Υπάρχουν άλλε χώρε που έχουν σταματήσει τελείω. Βλέπουμε την Ιταλία, η οποία είναι σημαντικό προμηθευτή όπλων του Ισραήλ. Ε, η Γερμανία όχι, γιατί ιστορικά έχει αυτή τη σχέση. Το Βέλγιο, η Ολλανδία έχουν βάλει περιορισμού. Βλέπουμε Ευρωπα... κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε. ω μοχλοπίεση ε, προ τον Νετανιάχου, δεν αυτό, αυτό το κάνουν οι χώρε αυτέ, οι ευρωπαϊκέ που αναφέρει, ω μοχλοπίεση στον Νετανιάχου για να υπογράψεις την συμφωνία. Ω μοχλοποίηση του Νετανιάχου. Το κάνουν γιατί ε, οι πολίτε αυτών των χωρών ε, και ιστορικά αυτέ οι χώρε θεωρούν ότι και οι Παλαιστίνοι έχουν δικαιώματα και αυτό δεν είναι τρόπο να διεξάγεται ένα πόλεμο. Βεβαίω δίνουν δίκιο ε, στο Ισραήλ ότι πέστη μια αθλειότητα με την εισβολή, αλλά από εκεί πέρα αυτό δεν δικαιολογεί ε, mm. να χάνονται τόσε ζωέ ε, καθημερινά στην Προφούλιο. Παλαιστίνη απλών πολιτών. Πέρα αυτού πρόκειται, έτσι απλά. Μαριλίζα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίαση στο δελτίο. Εγώ. Άλλας με θέμα κυρίες και κύριοι, ένα νέο μακελιό σε σχολικό συγκρότημα συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. 14χρονος μαθητής μπήκε οπλισμένος μέσα στο σχολείο του και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως τους συμμαθητές και τους δασκάλους του. Δύο παιδιά έπεσαν νεκρά από τις σφαίρες, ενώ και δύο εκπαιδευτικοί σκοτώθηκαν από το δολοφονικό αμόκ του ανήλικου δράστη. Οι μαθητέ έτρεχαν πανικόβλητοι να κρυφτούν και να σωθούν την ώρα που οι σφαίρε έπεφταν δίπλα του, ενώ λίγο αργότερα οι ειδικέ δυνάμει τη αστυνομία κατάφεραν να εξουδετερώσουν το δράστη και να τον συλλάβουν. Τζόρτζια, 10 και 20 το πρωί. Ο 14χρονο Κόλτ Γκρέι, οπλισμένο με μία καραμπίνα, μπαίνει στο γυμνάσιο Απαλάτσι στο Βίντερ και αρχίζει να πυροβολεί αδιακρήτω. <Κι> στο σχολείο επικρατεί πανικό. <Κι> Ο 14χρονο σκοτώνει δύο συνομήλικου του μαθητέ και δύο καθηγητέ. Τραυματίζει άλλου οκτώ μαθητές του και έναν ακόμα καθηγητή. Ο νεαρός Μαγκελάρη συνελήφθη και θα δικαστεί ω ενήλικα. Ο πατέρα του ανακρίνεται από τι αρχέ, καθώ υπήρχαν πληροφορίε πω το πρόσφατο παρελθόν είχε απειλήσει πω θα αιματοκυλήσει το σχολείο του. Μάλιστα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα, οι αρχέ τον είχαν ανακρίνει και πέρσι για παρόμοιε απειλέ στο διαδίκτυο. Είχε όμω αρνηθεί πω εκείνο κρυβόταν πίσω από τι απειλητικέ αναρτήσει. Η μαρτυρία σε του Σοκάρη καθόταν στο διπλανό τη στρανείο. Έφυγε από την τάξη μισή ώρα πριν από το μακελιό και επέστρεψε με το όπλο για να σπείρει το θάνατο. Όμω η καθηγήτρια δεν τον άφησε να μπει. Η αστυνομία έρευνα κάθε λεπτομέρεια τη επίθεση, προσπαθώντα να εξακριβώσει τα κίνητρα του δράστη αλλά και το πώ κατάφερε να βρει την καραμπίνα have to Έξω από το σχολείο, φίλοι και συγγενεί των θυμάτων αφήνουν λουλούδια στη μνήμη όσων χάθηκαν σε αυτή την αιματηρή επίθεση. Αυτή είναι η 45η φορά που ακούγονται πυροβολισμοί σε σχολείο των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο 2024. Προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία φέρνουν τα σοκαριστικά στοιχεία τη ΠΟΕΔΗΝ. Στη Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ, από τι 10 χειρουργικέ αίθουσε λειτουργούν μόνο οι 4. Ενώ στο Παπαγεωργείο, η λίστα αναμονή των χειρουργείων είναι 10.000 περιστατικά. Η εικόνα είναι εντελώ διαφορετική από αυτή που επιχειρεί να παρουσιάσει το Υπουργείο Υγεία, με τον Άδων Γεωργιάδη να κάνει λόγο για προπαγάνδα και υπερβολέ. Καρδιακό επεισόδιο από κέντρο υγεία. Τρει ή μισή ώρε έκανε αυτή η ωρε εκανε αυτη η ασθενοφορο μας... Οπότε σε ποια περιοχή. Λαγκαδά. Ο κόσμος που διαμαρτύρεται, κόσμο κόσμος που προφανώς και υποφέρει έξω. Ήθελα να κάνω μια αλλαγή γάζας και έκανα μια εβδομάδα να την αλλάξω. Δεν με δεχόντουσαν. Ε, θέλαμε να κλείσουμε ραντεβού μέσω... Ιντερνετ και έλεγε, πούμε, μετά από ένα μήνα. Για μια αλλαγή τώρα, έτσι, ψηλό Πολίτες που αγωνιούν, ασθενεί που περιμένουν για ώρε ακόμα και για απλέ ιατρικέ πράξει και το εσύ πλέον να είναι ο μεγάλο ασθενή. Την έχει διαλύσει την υγεία. Αν δεν έχει λεφτά, αν δεν έχει χρήματα, να πα στην ιδιότητα σου, χαίρετε. Στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με έρευνα τη Ποεδίνη, οι ελλείψει σε προσωπικό δημιουργούν ντόμινο προβλημάτων. Στο ΑΧΕΠΑ, από τι 10 χειρουργικέ αίθουσε, λειτουργούν μόνο οι 4. Στο Παπαγεωργίου υπάρχουν 397 κενέ οργανικέ θέσει, εκ των οποίων 212 καλύπτονται από ελαστικές μορφές εργασίας. Η λίστα αναμονής των χειρουργείων είναι 10.000 περιστατικά. Στο Ιπποκράτο υπάρχουν ελλείψεις 30% σε όλε τι και κυρίω σε νοσηλευτικό, προσωπικό και διοικητικό. Πάνω από 50% οι ελλείψει στου τραυματιοφορεί. Στο νοσοκομείο Άγιο Δημήτριο υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, γιατί υπάρχουν 78 καινέ οργανικές θέσει στο νοσηλευτικό προσωπικό. Το 40% των χειρουργικών αιθουσών στη Θεσσαλονίκη παραμένουν κλειστέ λόγω τη υπεστελέχωση. Βλέπουμε οι αναμονέ για χειρουργία και εξωτερικά ιατρία να φτάνουν έω και τρία χρόνια στι χειρότερε περιπτώσει. Βλέπουμε συναδέλφου να καταραίουν από το βάρο των εφημεριών και τη εντατικοποίηση τη εργασία. Στι υγειονομικέ μονάδε τη Βορρείου νοσοκομεία, κέντρα υγεία είναι αποκαρδιωτικοί. Πάρα πολλά νοσοκομεία περιφερειακά. Έχουν χάσει το δευτεροβάθμιο χαρακτήρα με αποτέλεσμα να διεκομίζουν τα περιστατικά για ψηλοπίδημα. Παρόμοια η κατάσταση σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Στην Έδεσα έκλεισε η ΜΕΘ και οι γιατροί έχουν μετακινηθεί στο νοσοκομείο Γιαννιτσών. Έλλειψη υπάρχει και στου αναστησιολόγου, γιατί υπάρχουν μόνο δύο και έτσι τρει χειρουργικέ αίθουσε υπολειτουργούν. Στη Φλόρινα, στο νοσοκομείο παραμένει άλυτο το πρόβλημα τη καρδιολογική κλινική, καθώ υπηρετεί μόνο ένα επιμελητή και μία ειδικευόμενη. Ενώ οι εφημερίε καλύπτονται με μετακινήσει καρδιολόγων από όμορε περιοχέ. Στην Τζάνθ υπάρχουν δύο μόνιμοι παθολόγοι και καλύπτονται εφημερίε από άλλα νοσοκομεία και από ιδιώτε. Η ΜΕΘ είναι κλειστή εδώ και τρία χρόνια λόγω έλλειψη προσωπικού. Οι ουρολόγοι είναι δύο και εφημερεύουν το μισό μήνα. Στη δράμα, οι ελλείψει σε προσωπικό είναι τραγικέ, κυρίω σε παθολόγου. Στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου τη δράμα υπηρετεί μία παθολόγο ιατρός και η δεύτερη είναι υποπαρέτηση. στη μονάδα εντατική θεραπεία του νοσοκομείου υπηρετούν δύο εντατικολόγοι, από τους οποίους ο, ο ένας διορίζεται στο νοσοκομείο της, καβάλα. Ε, της Καβάλας. Σε όλες αυτές οι καταγγελίες πολιτών και εργαζομένων στο ΕΣΥ, ο Υπουργός Υγείας από το νοσοκομείο Μετατσά, όπου εγγενίασε τον ανακηρισμένο εκτόροφο, έκανε λόγο για προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ. Παρά την προπαγάνδα ότι το ΕΣΥ καταραίει, η πραγματικότητα είναι το ΕΣΥ αυτή την περίοδο ανακαινίζεται και ανακατασκευάζεται από το ένα άκρο της χώρας μέχρι το άλλο. Προχθέ, εγκαινιάσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό δύο ολοκέντρια κέντρα υγεία, στον Παλαμά Καρδίτσα και στο Μουζάκι. Χθε, εγκαινιάσα τη νέα αιματολογική κλινική του Ευαγγελισμού. Σήμερα, τη νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Μεταξά. Την ίδια ώρα, πάντως στην Κρήτη, οι υγειονομικοί διαμαρτύρονται για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία στο νησί. Σε μία εβδομάδα χτυπάει το πρώτο κουδούνι τη σχολική χρονιά και πολλά σχολεία λειτουργούν σε εξαιρετικά κακέ κτηριακέ υποδομέ. Σκουπίδια και μπάζα σε προάυλια, νηπιαγωγεία που στεγάζονται σε παλιά καταστήματα, σχολεία που λειτουργούν σε κοντέινερ. Για αυτέ τι εικόνε, εκπαιδευτικοί, γονεί και μαθητέ διαμαρτυρήθηκαν έξω από το Υπουργείο Παιδεία, όπω όμω καταγγέλουν, δέχτηκαν απρόκλητη χρήση χημικών από τα ΜΑΤ. <Τι> Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές διαμαρτύρονται έξω από το Υπουργείο Παιδείας για τις συγχωνεύσεις σχολείων, τμήματων και για τις άθλιες κτηριακές συνθήκες πολλών σχολικών συγκροτημάτων. Ζητούν να δουν τον Υπουργό και επιχειρούν να μπουν στο Υπουργείο, αλλά τα μάτια τους αποθούν κάνοντας χρήση χημικών. Αφού ψεκάσανε πρώτα όλο τον κόσμο και ρίξανε μπροστά στα παιδάκια μας, Αφού βαράνε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών, βρήκανε να χτυπήσουν και μα την πλάτη. Δέχτηκα χτύπημα. Αυτό εδώ τώρα είναι ένα ενδεικτικό. Η ηγεσία του Υπουργείου, αντί να συναντηθεί με του εκλεγμένου συνδικαλιστέ των ομοσπονδιών που είχαν κάνει αντίστοιχο αίτημα, του υποδέχθηκε με ρόπαλα και δακρυγόνα. Παρόντε στην κινητοποίηση και γονεί με τα παιδιά του που, όπω καταγγέλουν, δέχτηκαν και εκείνη δακρυγόνα κατά τη διάρκεια τη σύγκρουση με τα ΜΑΤ. Είμαστε με τα παιδιά και ρίξαν δακρυγόνα. Δεν ήξερα, σοκαριστήκα με τα παιδιά, κλέγανε. Σε δευτεροβάθμια που υπηρετώ αυτό το λειτουργήμα για αρκετά χρόνια, θα πρέπει να έχουμε 28 μαθητέ. Αυτό σημαίνει ότι θα κληθούμε να διαχειριστούμε το 1 τρίτο των μαθητών, οι οποίοι είναι κατηγορία ειδική αγωγή. Η εικόνα πάντω σε πολλά σχολεία είναι αποκαρδιωτική. Κακοσυντηρημένα και παλιά κτίρια με μπάζα και σκουπίδια στα προάβλια. Αυτό είναι το 21ο νηπιαγωγείο Βόλου, το οποίο στεγάζεται σε ένα παλιό μαγαζί. Το προαυλίο είναι επικίνδυνο, αφιλόξενο και υγειονομικά κατάλληλο, όπω γράφει μια μητέρα δίπλα στι σοκαριστικέ φωτογραφίε που κάνουν το γύρο του διαδικτύου. Από καρδιωτικέ σκηνέ από σχολεία και στο κέντρο τη Αθήνα, στο Εγάλεο, αλλά και στη Φιλαδέλφια, όπου το δεύτερο δημοτικό σχολείο πλημμύρισε μόλι λίγε ημέρε πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Μιλάμε για πολύ γεβασμένα κτίρια, που χρήζουν συντήρηση, πολλά θέλουν ανακατασκευή. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Εγάλαιος συγκλονίζει με ένα βίντεο που δημιούργησε για να αναδείξει τα προβλήματα στα σεισμόπληκτα, εδώ και χρόνια, σχολεία της περιοχής. Οι ρημαγμένες του αίθουσες και τα κατεστραμμένα θρανία κάποτε στέγαζαν τα όνειρα και τις σχολικές στιγμές των μαθητών. Σω εκπέμπει και το 15ο Λύκειο Αθηνών, ενώ η κατάσταση χαρακτηρίζεται δραματική στα περισσότερα σχολεία τη πρωτεύουσα. Πλήρω ασυντήρητο και ακατάλληλο για να φιλοξενεί μαθητέ, οι οποίοι παρεπτόντω μαζί με τα δύο γυμνάσια συμπροαλείζονται περίπου 800 μαθητέ σε αυτό το χώρο. Έχει τεράστιο πρόβλημα με τα κουφώματα. Κάτω στα υπόγεια έχουν πέσει μεσοτυχίε. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σοβαρέ καταγγελίε για την ανύπαρκτη αντισυσμική θωράκιση των σχολικών κτίριων τη χώρα. Η καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, ο καφέ έχει γίνει είδο πολυτελεία, αφού όποιο αποφασίζει να τον απολαύσει σε καφετέρια, τον πληρώνει χρυσό. Η επιστροφή του ΦΠΑ στο 24% στο σερβιριζόμενο καφέ, οδηγεί του καταναλωτέ να επιλέγουν τον καφέ στο χέρι. Με αποτέλεσμα, οι καταστηματάρχε τη εστίαση να προβληματίζονται για τη μείωση τη πελατεία του. Ήδη οι τιμέ του είναι υπερβολικέ, ξεκινάνε από 4 μέχρι 5 ευρώ. Αν πάρει και αυτή την ποσόστοση πάνω, νομίζω και ότι ο καφέ θα γίνει είδο πολυτελεία. Καφέ από χρυσό θα πληρώνουν από τι επόμενε ημέρε οι καταναλωτέ σε οποιαδήποτε μορφή και αν επιλέξουν να απολαύσουν το αγαπημένο του ρόφημα. Για κάποιου οι οποίοι είναι φαν του καφέ, είναι, είναι, υπόθεση. Ένα καφέ πίνουμε κάθε μέρα στην ταξιούχη, εδώ μαζευόμαστε και αυτό θα μα τον κόψουμε όπω πάνε. Καφέ που το πίνουμε όλοι οι συνέχεια κάποιες σχόλες τις στιγμές δηλαδή ένα καφέ με δύο την ημέρα τους πίνουμε τώρα θα, νομίζω θα, κατε, θα βολευτούμε με ένα καφέ Στους χώρους εστίασης η τιμή του σερβιτιζόμενου καφέ μετά τις νέες ανατιμήσεις αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τα 6 ευρώ ενώ στην επιλογή του καφέ στο χέρι ή take away η τιμή θα κοιμανθεί μεταξύ 2,30 και 3,30 Φτιάχνουμε στο σπίτι καλύτερα δηλαδή νομίζω βγαίνει και Ξέρω πιο φθηνά στο σπίτι Και από το σπίτι λιγότερο έξω. Μιλάμε για ανατιμήσεις της τάξης από 5 έως 20%. Οι ανατιμήσεις αυτές αφορούν το οργανωμένο λιανεμπόριο, δηλαδή τα, τις τιμές όπως θα δημορφωθούν στο γράφη. Στα ράφια του σούπερ μάρκετ και των καφεκοπτίων, ο ελληνικός θα πωλείται έως και 4,90 ευρώ και 90 λεπτά η συσκευασία, ο στιγμιαίος καφές θα φτάνει στα 9 ευρώ τα 200 γραμμάρια και ο εσπρέσο από 6 έως 7 ευρώ και 20 λεπτά η συσκευασία. Οι νέε ανατιμήσεις του καφέ και το επιπλέον κόστος θα φανούν στις τσέπες των καταναλωτών τις επόμενες ημέρες. Μια παραλίγο τραγωδία θα είχαμε χθε στη Νέα Φιλαδέλφια όταν τα σύρματα του τρόλεϊ μπλέχτηκαν σε κολόνα, την οποία και έριξαν κάτω, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ένα 14χρονο κορίτσι που εκείνη την ώρα διέσχιζε το δρόμο. Το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι και τα πόδια, ενώ η στιγμή που η κολόνα πέφτει έχει καταγραφεί σε βίντεο. Γλίτωσε την ζωή τη για ελάχιστα χιλιοστά. Τη στιγμή που η κολόνα στήριξη των καλωδίων ηλεκτροδότηση του τρόλεϊ χτυπάει ένα 14χρονο κορίτσι στη Νέα Φιλαδέλφια. Όλα έγιναν τη στιγμή που οι ανήλικοι και ακόμα μία κοπέλα τρέχουν για να περάσουν από την διάβαση πριν ανάψει το φανάρι. Δεν προλαβαίνουν, στέκονται στην άκρη του δρόμου και περιμένουν. Από το σημείο περνάει το τρόλεϊ, τα καλώδια ηλεκτροδότησης τεντώνουν και η κολόνα που τα στηρίζει πέφτει και χτυπά την ανήλικη στο πίσω μέρος του κεφαλιού της. Ακούστηκε ένα φοβερό μπαμ και ακούσαμε φωνές. Είδα βασικά την κολόνα να πέφτει πάνω της και να την πλακώ, να την γλύφει εδώ στο, στο, στο κεφάλι και με τη δύναμη που πέσει και πέσει κοπέλα, χτύπησε και στα γόνατα. Κουνήθηκε όταν το τρόλεϊ ξεκίνησε. Επικρατεί πανικός. Λίγη ώρα μετά φθάνει το ασθενοφόρο. Με φορείο Παίρνουν την ανήλικη. Μεταφέρεται στο Πέδονα Γλαία Κυριακού, στην ευρωχειρουργική κλινική, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται για προληπτικού λόγου. Το κορτζάκι έκλαιγε και μάλιστα προσπαθούσαν να το ισχάσουν. Συνεργεία του ΙΠΑΠ έφτασαν στο σημείο προκειμένου να αποκαταστήσουν τη ζημιά και να μαζέψουν τα καλώδια που διασκορπίστηκαν στο δρόμο. Σύμφωνα με τι πρώτε εκτιμήσει, στην βάση τη η ήταν σκουριασμένη και σε άσχημη κατάσταση. Σε αυτές τις εικόνες αποτυπώνεται η σκουριά στο εσωτερικό της. Κόπηκε από το σημείο που στηριζόταν στο πεζοδρόμιο. Με το που ξεκίνησε, οι πίσω κεραίες του τρόλεϊ ε, έφυγε ξαφνικά μια κολόνα που βρίσκεται ακριβώς πίσω από το φανάρι. Διαπίστωσα, η κολόνα στο κάτω μέρος ήταν σάπια. Και όλα αυτά σε ένα κεντρικό σημείο στη Νέα Φιλαδέλφια, από όπου καθημερινά διέρχονται εκατοντάδες πεζοί και οχήματα. Στο μικροσκόπιο των Αρχών και τη Δικαιοσύνη βρίσκεται μια οικογένεια στη Νέα Μάκρη, που κατηγορείται για έξι εμπρισμού και δύο απόπειρε εμπρισμού στην περιοχή. Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες στον πατέρα τη οικογένεια, έναν 60χρονο γιατρό, ενώ αναζητείται και ο 16χρονο γιο τη οικογένεια. Οικογενειακή υπόθεση, έξι εμπρισμοί και δύο απόπειρε. Όσο απίστευτο και αν ακούγεται, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού πέρασε χειροπέδε σε ένα γιατρό 61 ετών και την 50χρονη συντροφό του, ενώ αναζητείται και ο μόλι 16 ετών γιο τη, που φέρεται μάλιστα να είναι εκείνο που έβαζε τι πυρκαγιέ. Όλε ξημερώματα και όλε στην περιοχή τη Νέα Μάκρη. Γύρω στι τρει ώρα όλε. Τη μία ειδικά την πήρε η σύζυγό μου και πήρε την πυροζεστική, εδώ ακριβώς, πήρε την πυροζεστική και... Ήρθε και τη σβήσανε. Αλλιώ θα είχαμε κάνει όλοι εδώ πέρα. Οι αρχέ εκτιμούν ότι πίσω από όλου του εμπρισμού κρύβεται ο 16χρονο που για την ώρα διαφεύγει. Η μητέρα και ο γιατρό συντροφό τη φέρονται να το κάλυπταν. Μία από τι 8 φωτιέ που φημολογείται ότι έβαλε ο 16χρονο, γιο τη 50χρονη, εδώ στη Νέα Μάκρη, βρίσκεται σε αυτό ακριβώ το σημείο. Πολύ κοντά στο σπίτι που διέμενε το ζευγάρι. γείτονα στο βράδυ είδε, λέει το γιο να, να έχει ανάψει ένα στουμπι, βλέπετε η κολόνα που είναι καμέλη, ναι, ναι, ναι. λοιπόν όλο αυτό το σπίτι είχε κισό από πίσω μέχρι εκεί πέρα, ξεκίνησε μία φωτιά, ήρθε εδώ, ε, ε, δεν θυμάμαι πότε, ήρθε η πυροσβεστή την έρβησε, αργότερα το βράδυ ξεκίνησε πάλι μία φωτιά και βρήκανε στουμπιά. Η γειτόνισσα που φέρεται να έπιασε από αυτό φόρο τον ανήλικο με το στουπί στο χέρι να βάζει φωτιά, αποκαλύπτει αποκλειστικά στο Μέγκα τι είδε τα ξημερώματα του Σαββάτου. Ξύπνησα περίπου στι τρει τα ξημερώματα για να πιω νερό. Από το παράθυρο τη κουζίνα είδα μια σκιά απέναντι από το σπίτι μου να κρατάει κάτι που έβγαζε φλόγα. Άνοιξα το παράθυρο και φώναξα. Τι κάνει, ε, κύριε εδώ, κατάλαβα ότι είναι ο 16χρονο. Μένει λίγα μέτρα πιο πάνω από εμένα. Τον είδα με το στουπί στο χέρι να προσπαθεί να βάλει φωτιά σε ένα δέντρο. Όταν του φώναξα, έτρεξε προ το σπίτι του. Βίντεο από κάμερα ασφαλεία του σπιτιού τη γειτόνια σα, όπω ισχυρίζεται η ίδια, έχει καταγράψει τον 16χρονο να βάζει μία από τι φωτιέ στην ευρύτερη περιοχή. Και στην κάμερα τον είδατε, τον δείχνει η κάμερα να βάζει φωτιά. Πάντα, οψίκα. Σε βάρο του ορθοπαιδικού και τη συντρόφου του έχει επιβληθεί πρόστιμο 2.320 ευρώ. Ακόμα μια συγκλονιστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας βλέπει το φως της δημοσιότητας αυτή τη φορά στη Χαλκίδα. Μια 19χρονη περιγράφει τις στιγμές φρίκης που έζησε στα χέρια του συντρόφου της, ο οποίος την ξυλοκόπησε άγρια όταν του ζήτησε να χωρίσουν. Ο δράστη παραμένει ασύλληπτος παρά το γεγονός ότι η 19χρονη έχει κινηθεί νομικά εδώ και δύο μήνες. Λερνέα ίδρα έχουν γίνει πια τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα. Ήταν 7 Ιουλίου. Ένα κορίτσι μόλις 19 ετών από τη Χαλκίδα ζητάει από τον 23χρονο σύντροφό της να χωρίσουν. Και εκεί αρχίζει ο γολγοθάστης. Η κοπέλα διασκέδαζε με φίλου τη Εμπάρ τη Χαλκίδα. Όταν αποφάσισαν να φύγουν απ' έξω, την περίμενε ο πρώην συντροφό τη. Την έβριζε και την απειλούσε ότι θα στείλει στην οικογένειά τη γυμνέ φωτογραφίε τη. Κατάφερε να μπει στο αυτοκίνητο και να φύγει με την παρέα τη. Όταν έφτασε σπίτι τη, ξεκίνησε και ο απόλυτο τρόμο. Η ίδια περιγράφει τον εφιάλτη όπω τον βίωσε εκείνη τη νύχτα. Με χτυπούσε με γροθιέ και σφαλιάρε στο κεφάλι και στο σώμα μου. Έπεσα στο πάτωμα. Έκλεγα, αλλά εκείνο συνέχισε να με χτυπά με μανία. Έβγαζα αίμα από το στόμα. Του ξέφυγα, αλλά άρπαξε ένα μαχαίρι από την κουζίνα. Με κυνηγούσε, λέγοντά μου: Θα σε σκοτώσω. Ο 23χρονο είχε καλέσει κατά λάθο την αδελφή τη 19χρονη στο τηλέφωνο και έτσι σώθηκε από τη μανία του. Το κορίτσι πήγε στο νοσοκομείο με τον νεαρό άνδρα να παρακολουθεί όλε τι κινήσει τη οικογένεια. Αυτά είναι τα σημάδια που τις άφησε ο άγριος ξυλοδαρμός χρόνια από τον πρώην σύντροφό τη. Το θράσος του μάλιστα δεν είχε όρια. Αφού την ξυλοκόπησε άγρια, την έστειλε στο νοσοκομείο. Στη συνέχεια της έστελνε και μηνύματα αγάπης. Μάτια μου, σου αγαπώ πολύ και σε σκέφτομαι. Δεν με νοιάζει κανένας. Συγγνώμη μέσα από την καρδιά μου. Σ' αγαπάω και σε σκέφτομαι. Δεν με νοιάζει τίποτα. Συγγνώμη, κοριτσάκι μου. Θέλω να ακούσω τη φωνούλα σου. Συγχώρεσέ με. Δεν θέλω να το τραβήξω, μανάρι μου. Δεν θέλω να το αποτελειώσω. Σίγουρα όλε οι κοπέλε πρέπει να μιλάνε από την πρώτη φορά που θα του συμβεί το οτιδήποτε και δεν ξέρουμε. Πού μπορεί να καταλήξει όλο αυτό. Αίσθηση προκαλεί το γεγονό πω μετά τον ξυλοδαρμό τη, συγγενεί του δράστη κατέθεσαν στι αρχέ την επιθετική του συμπεριφορά. Η γιαγιά του και η ίδια η αδερφή του, μαζί με τη δικιά μα τη δικηγόρο, εκείνη τη μέρα πήγαν στην αστυνομία και δηλώσαν ότι ακριβώ είναι επικίνδυνο και ότι έχει ασκήσει βία και στην αδερφή του και στη μητέρα του, γενικότερα στο περιβάλλον το οποίο έχει μεγαλώσει και ζει. Ο δράστη αυτού του άγρου ξυλοδαρμού δεν συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου και κυκλοφορεί ελεύθερο. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν οι δύο από του τέσσερι νέου κριτικού που ξυλοκόπησαν άγρια και μέχρι λιποθυμία για ασήμαντη αφορμή το γάλο τουρίστα τα ξημερώματα τη Κυριακή στο Ρέθυμνο. Οι δράστε ισχυρίστηκαν ότι δεν ήθελαν να κάνουν κακό στο γάλο και ότι το επεισόδιο ξέφυγε πάνω στην ένταση τη στιγμή. Ωστόσο, δεν έπεισαν τον ανακριτή. Με χειροπέδε στα χέρια, οι δύο από του τέσσερι κριτικού που κατηγορούνται για τον άγριο ξυλοδαρμό του 36χρονου τουρίστα έξω από μπαρ του Ρεθύμνου τα ξημερώματα τη περασμένη Κυριακή, παίρνουν το δρόμο για τις φυλακές. Οι δύο συγκατηγορούμενοι τους για την ομαδική επίθεση σε βάρος του Γάλλου τουριστά φέθηκαν ελεύθεροι. Πάντως και οι τέσσερις παραπέμπονται στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Χανίων με την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία της βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Ο 36χρονος τουρίστας δέχθηκε απανοτά χτυπήματα από την παρέα των τεσσάρων. Τον γρονθοκοπούσαν με μανία έξω από τον μπαρ του Ρεθύμνου με τον έναν της παρέας να τον χτυπά με ένα γυάλινο μπουκάλι στο κεφάλι και να τον αφήνει ανέσθητο στο έδαφος. Οι κατηγορούμενοι ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξαν ότι η παρέα του Γάλλου ξεκίνησε τον τσακωμό. Οι Γάλλοι ξεκίνησαν το επεισόδιο. Κρατούσαν το μπουκάλι με το αλκοόλ και πήγαν αρχικά να μα επιτεθούν. Προσπαθήσαμε να το πάρουμε και έτσι ξεκίνησε το επεισόδιο. Ο Γάλλο εξακολουθεί να θυλεύεται και δεν έχουν τελειώσει τι εξετάσει ακόμα. Και ελπίζω, ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Γιατί από τι γνωματεύσει των γιατρών υπάρχει ο κίνδυνο επιδείνωση τη αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό αγρίου ξυλοδαρμού τουρίστα στην Κρήτη σε διάστημα 1,5 μήνα για σήμαντι, μάλιστα αφορμή. Το πρωί του Σαββατού αναμένεται να περάσουν το κατόφλι του δικαστικού μεγάλου Ηρακλείου οι δύο ταΐδες κριτικοί που ξυλοφόρτωσαν με τρία ακόμη άτομα που δεν έχουν εντοπιστεί τον 49χρονο Ελληνοκαναδό στο κέντρο τη πόλη στα μέσα Ιουλίου. Οι δύο νεαροί 31 και 32 ετών που παραδόθηκαν έπειτα από 1,5 μήνα στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου έχουν καταγραφεί σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο να κλωτσούν τον 49χρονο χρηματιστή και να του φέρνουν την καρέκλα στο κεφάλι. Το θύμα τη άγρια επίθεση υπέστη συντριπτικά κατάγματα σε όλο του το πρόσωπο και κινδυνεύει να χάσει την όραση από το αριστερό μάτι. Υπευλήθη σε τραχιοστομία ενώ του τοποθετήθηκαν 34 βίδε τιτανίου, πλάκε και πλέγματα τιτανίου στο κεφάλι. Στο σημείο αυτό, κυρίε και κύριοι, το δελτίο μα ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσει και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με το δελτίο στην νοηματική γλώσσα.